Κάθε άλλο παρά συμμερίζονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας την αισιοδοξία του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, δηλαδή έως τη μεθεπόμενη Παρασκευή, θα σταλούν οι προσκλήσεις σε τεχνικές εταιρείες προκειμένου να μετάσχουν σε διαγωνισμούς ταχείας εκτέλεσης για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών στο Θεσσαλικό διαμέρισμα μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Ο κ. Ταχιάος είπε ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι προκηρύξεις των διαγωνισμών για οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης. Ωστόσο, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας δεν έχουν την παραμικρή σχετική ενημέρωση. Δεν μπορώ να πω αν θα έρθουν, ούτε αισιοδοξώ πλέον. Και πραγματικά περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να έρθει το Υπουργείο να κάνει τις αποκαταστάσεις που αγωνιά ο κόσμος κάθε μέρα και που οι δυσκολίες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες όσο περνάει ο καιρός και έχουμε καταστροφές στις μπέλα ή τις γέφυρες, που δεν υπάρχουν υλικά να τις αντικαταστήσουμε, στους δρόμους, στο δρόμο, να σας πω, Δράκιας, παντού. Δηλαδή είναι τόσες μεγάλες οι καταστροφές που πλέον δεν μπορώ να ξέρω πότε θα έρθει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι είναι λίγο κωμικοτραγικό να το λέμε ότι θα έρθει από μήνα σε μήνα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει. Πραγματικά σας το λέω. Μακάρι να έρθουν να κάνουν αυτά τα τόσο μεγάλα έργα με τα τόσα πολλά εκατομμύρια που χρειάζεται ο νομός για να αναπνεύσει. 181,6 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας Βόλου και 1,8 εκατομμύρια για την γραμμή του τρένου του Πηλίου. Σε ό,τι αφορά στα οδικά έργα, από το συνολικό κονδύλι των 900 εκατομμυρίων ευρώ, 278,2 εκατομμύρια θα διατεθούν στη Μαγνησία για κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες στους δήμους Βόλου, Ζαγοράς Μουρεσίου, Νοτιού Πηλίου και Ρήγα Φεραίου. Περιμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό να ανοίξουν αυτές οι εργολαβίες, να έρθουν στην Περιφερειακή Ενότητα τουλάχιστον Μαγνησίας και Σποράδων, που είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καταστροφές και αγωνιούμε κάθε μέρα να μην γίνει κάποιο ατύχημα στο δρόμο, να μην γίνει κάποια καταστροφή, να μην έχουμε βροχοπτώσεις πολύ έντονες, γιατί όλες αυτές οι προσωρινές αποκαταστάσεις που μπορούμε να κάνουμε μέχρι τώρα θα καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή. Σε τουλάχιστον τρεις γέφυρες που είχαν καταστρέψει οι πλημμύρες, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε σε παρεμβάσεις αποκατάστασης προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Πήραμε την άδεια του Υπουργείου να κάνουμε τις τρεις γέφυρες που θεωρήσαμε ότι έπρεπε με δικά μας έξοδα, έτσι, να τις κάνουμε εν όψη καλοκαιριού, πρώτον στη γέφυρα στα Καλά Νερά, στον Αλμυρό, τη μία τη γέφυρα, προσωρινά είναι αυτά όλα, μέχρι να έρθει το Υπουργείο να κάνει την άλλη γέφυρα στον Αλμυρό και να δει και αυτή να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές, όλα αυτά για να διευκολυνθεί ο κόσμος, όπως και τη γέφυρα στο Γαλανόρεμα, από την οποία πλέον διέρχονται με ασφάλεια τα φορτηγά του συνεταιρισμού της αγοράς. Αλλά πραγματικά δεν γνωρίζω να σας πω. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον κύριο Ταχιάου για περισσότερες λεπτομέρειες. 14 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, σε πάνω από 200 σημεία του οδικού δικτύου της Μαγνησίας, οι πρόχειρες παρεμβάσεις που έχουν γίνει απειλούνται από την ένταση των καιρικών φαινομένων τον φετινό χειμώνα. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Είναι πάνω από 250 τα σημεία αυτά στο οδικό δίκτυο που έχουν τις καταστροφές αυτές. Δηλαδή πρέπει να γίνουν σοβαρά έργα με τεχνικά μεγάλα και τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε φυσικά με τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Όλα αυτά απαιτούν χρήμα, τεχνικές μελέτες και να έρθει κάποιος εργολάβος άμεσα.